Καλημερίζω τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Αναπληρωτή Δημάρχο, τον κύριο Γιώργο Καραντινό. Κύριε Καραντινέ, καλημέρα από τον 984. Πώς είστε? Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας, κυρία Ρουτζεράκη. Τώρα σας κάλεσα γιατί υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο κόσμος θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα για ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τα εκτός σχεδίου. Γιατί έβλεπα, διαβάζαμε και στη Νέα Κρήτη, Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου, ότι υπάρχει ένα νέο παράθυρο για τα εκτός σχεδίου και μάλιστα ανέφερε με χαρακτηριστικά μία τελευταία ευκαιρία για τα μικρά εκτός σχεδίου ακίνητα κάτω των 4 στρεμμάτων θα δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος με τρίμηνη παράταση στην κατοχήρωση του δικαιώματος δόμησης σε όσους πρόλαβαν να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της μεταβατικής ρύθμισης και αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Μάλιστα, αφορά περισσότερους από 11.000 ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα. Είναι καλοδεχούμενο εάν δοθεί παράταση. Μέχρι σήμερα που μιλούμε, επειδή το παρακολουθώ καθημερινά, δεν έχει δοθεί παράταση. Οπότε η Πολεοδομία Ηρακλείου εξακολουθεί να έχει μαζί με τα αντιμόρφα σε προτεραιότητα την έκδοση αδειών όποιοι έχουν πλήρη φάκελο. Θεωρώ ότι θα δοθεί παράταση και ίσως και το τρίμηνο να μην είναι αρκετό, αλλά είναι μία ανάσα. Διότι από όλες τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί πανελληνίως έχουν ευοδοθεί μόνο 1.100 περίπου άδειες. Δηλαδή ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτούς που έχουν κάνει τις αναρτήσεις τους. Κύριε Καραντινέ, να ρωτήσω κάτι, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, έχει υποθεί αυτό σε άλλες περιπτώσεις όταν μιλάμε για πλήρη φάκελο, γιατί είπατε ότι είναι καλοδεχούμενη. Μόλις δοθεί αυτή η παράταση, έχουμε αυτή τη ρύθμιση, αυτή την απόφαση στα χέρια μας και βεβαιότατα εάν έχει κατατεθεί ένας πλήρης φάκελος. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος πολύ συχνά ρωτά, σε περίπτωση που εγώ καταθέσω την αίτησή μου και πάρω αριθμό πρωτοκόλλου, έχω τη δυνατότητα για να καταθέσω και στη συνέχεια για να προλάβω και τα χαρτιά μου ή να συγκεντρώσω ό,τι χρειάζεται προκειμένου να ενταχθεί μέσα στο φάκελό μου, γιατί δεν ξέρω και ποιο είναι το κόστος σε όλη αυτή την ιστορία? Η παράταση λοιπόν αυτά τα μικροπροβλήματα λύνει. Εγώ θεωρώ ότι είναι μικρή και οι τρεις μήνες, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα σε αυτές τις τρεις μήνες καλείται λοιπόν αυτός που έχει κάνει την ανάρτηση ηλεκτρονικά και έχει πάρει τον αριθμό τον ηλεκτρονικό, να συμπληρώσει με ευθύνη του μηχανικού του όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα δύσκολα δικαιολογητικά είναι το υποθηκοφυλακείο και το χρηματολόγιο. Τα εξαδιανεμή του, τα οποία χρειάζονται δικαστικές διαδικασίες. Εάν λοιπόν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ο φάκελος μπουν τα κουτάκια, θα δεχτεί το σύστημα και τα λοιπά, θα προχωρήσει στην έκδοση της άδειας εάν δώσουμε παράταση. Πιστεύετε ότι μέχρι το τέλος του 2023 και θα έχει δοθεί αυτή η παράταση και θα έχει συμπληρωθεί αυτό το puzzle, παρά τις δυσκολίες που αναφέρατε πριν από λίγο, και είναι πραγματικά το ιδιοκτησιακό ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα για εμάς τους κριτικούς? Όσοι έχουν τις προϋποθέσεις, κυρίως τα εξαδιανεμή του, αυτό ήθελα να πω, έτσι, ναι, το ξέρετε. Τα εξαδιανεμή του, όσοι προλάβουν, κάνουν δικαστική διανομή, αναγνώριση δικαιούχων κτλ., μετεγράψουν υποθηκοφυλακείο και στο χρηματολόγιο, θεωρώ πως ναι. Αλλά πάρα πολλοί το κάνανε χωρίς να έχουν τις προϋποθέσεις να βγάλουν αυτά τα χαρτιά. Εγώ ελπίζω το χρονικό διάστημα που θα δώσει στον κόσμο την παράταση, αλλά πάλι λέω ότι η παράταση κατά την άποψή μου δεν πρέπει να είναι μονοτρίμηνη, δηλαδή θα πρέπει να δώσει και άλλη παράταση διότι έχουν απαξιωθεί περιουσιακά στοιχεία και είναι αμαρτία. Θα μου πείτε, όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι κόπεδα? Δεν είναι όλα, αλλά δεν μπορεί κάποιος για κάποια λίγα μέτρα να μην μπορεί να πάρει σε ένα κατά παρέκκληση να μειώνεται δραματικά η όρη δόμησης που θα πάρει. Θεωρώ λοιπόν πως είναι προς σωστή κατεύθυνση το δημοσίευμα, αλλά εμείς, επειδή το ρωτώ καθημερινά στη Διευθύντρια, δεν έχουμε πάρει ακόμη στα χέρια μας κάποια απόφαση. Μάλιστα. Οπότε περιμένετε εσείς να πάρετε αυτή την απόφαση για να μπορέσετε και στη συνέχεια να βγάλετε και τη σχετική ανακοίνωση, θέλετε να πείτε, και για να μπορέσετε να προχωρήσετε και να ενημερώσετε τον κόσμο. Μέχρι αυτό μου λέτε. Τότε, μέχρι 39 του, προχωρούμε με προτεραιότητα, όπως σας έχω πει,
τις κατά παρέκκληση άδειες και, και τα ετοιμόρυπα. Μάλιστα. Διοικητικά ορία του Δήμου Ηρακλείου με αρκετά φαντάζομαι προβλήματα πολεοδομικά, έτσι δεν είναι, και με αρκετές εκκρεμότητες, κύριε Καραντινά. Υποστηρίζομαι. Και δεν είναι μόνο τα κατά παρέκκληση, έτσι δεν είναι. Υποστηρίζομαι, που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, με τις άδειες στο Δήμο Χερσονήσου, στο Δήμο Γαζίου, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και στον Πρινιά. Έχουμε 34 άτομα προσωπικό, από αυτά είναι 12 μηχανικοί. Προσπαθούμε, πραγματικά γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ποιες άδειες εννοείται, άδειες σε οικοδομίες, αυτό εννοείται? Βέβαια, ναι, υποστηρίζομαι όλους αυτούς τους δήμους, υποστηρίζομαι. Ευτυχώς προβλέψαμε και κάμαμε στα πλαίσια του νόμου, με τη συνδρομή, οφείλω να ομολογήσω, και του Δημάρχου Γαζίου και του Δημάρχου Χερσονήσου, μια διαβαθμιδική συνεργασία, και έρχονται δύο μηχανικοί, ένας από το Γάζι και ένας από την Χερσόνησο, ασχολούνται αποκλειστικά με τα προβλήματα της περιοχής του Γαζίου και της Χερσονήσου. Λοιπόν, συγγνώμη, Χερσόνησος, Μαλεβίζη, η Δήμη που υποστηρίζεται για το Μαλεβίζη, η περιοχή του Γαζίου. Ποιες άλλες περιοχές μου αναφέρατε, στην Αγία Βαρβάρα, ότι είσαστε πάνω, Δήμος? Λοιπόν, ο Δήμος Γαζίου, ό,τι περικλεί ο Δήμος Γαζίου. Ο Δήμος Μαλεβιζίου. Ναι, Μαλεβιζίου, σωστά. Ναι. Πάμε μετά, Δήμος Χερσονήσου. Ναι. Δήμος οι Αρχάνες, από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Ναι. Και το ο Πρινιάς, ο οποίος για κάποιο λόγο έχει πει συνυποστήριξη τη δική μας, δεν ξέρω ακριβώς γεωγραφικά. Γιατί δεν έχει, μισό λεπτό, δεν έχει ο Δήμος Γόρτινας, γιατί διοικητικά η Αγία Βαρβάρα ανήκει στο Δήμο Γόρτινας, δεν έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει κόσμο. Σίγουρα, ο Πρινιάς χωριού εκεί δίπλα στην Αγία Βαρβάρα. Ναι, υπάρχει πάντως λόγος που είτε γεωγραφικά, επειδή ήταν πιθανότατα παλιότερα στο Δήμο Μαλεβιζίου, που και μετά χωρίστηκε ο Δήμος Μαλεβιζίου και πήγε ο Πρινιάς διοικητικά. Α, και στηρίζεται τώρα μόνο για τις άδειες από την πολεοδομία του Ηρακλείου. Ναι. Εντάξει, ο Πρινιάς είναι μια, πόσες άδειες θα βγουν από εκεί, δεν μας επιβαρύνει. Δεν μπορώ να πω ότι, απλώς το αναφέρω έτσι για να το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Εντάξει, τις κρατάω αυτές τις πληροφορίες, γιατί είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει θέσει πάρα πολλοίς κόσμος, τι γίνεται. Εγώ, σε ό,τι έχει να κάνει με το πρώτο το κομμάτι, και κρατάω αυτή την πληροφορία, ότι για το παράθυρο που θέλουν να δώσουν στα εκτός σχεδίου, στα κατά παρέκκληση, ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα, διότι πρέπει να είναι και πλήρης ο φάκελος. Από την άλλη, δεν έχει έρθει η απόφαση, απλά σκέψη είναι για να δοθεί αυτή η παράταση, αλλά ακόμα και τρίμηνη να είναι, εσείς τουλάχιστον ως πολιτικός προϊστάμενος στην πολεοδομία Ηρακλείου λέτε ότι δεν φτάνει ο χρόνος αυτός, μάλλον θα πρέπει να δοθεί περισσότερος, γιατί υπάρχουν και τα ιδιοκτησιακά προβλήματα, το ξεκαθάρισμα δηλαδή, εδώ στην Κρήτη. Αυτό καταλαβαίνω. Πάρα πολύ καλά το καταλάβατε και συμφωνούμε απόλυτα. Μάλιστα. Αυτά είναι εκείνα τα σημαντικά και τα σπουδαία, τα οποία τρέχουν τουλάχιστον πολεοδομικά για τα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Και παράλληλα βέβαια να κάνω και μία αναφορά και να πω, κύριε Καραντινέ, ότι θα είσαστε και εκ νέου υποψήφιος, έτσι? Έχει γραφτεί στο συνδυασμό με τον οποίο είμαι υποψήφιος, οπότε δεν είναι μια πολιτική άποψη, είναι γνωστό σε όλους τους Ηρακλειώτες ότι θα είμαι υποψήφιος με συγκεκριμένο υποψήφιο δήμα. Λοιπόν, θέλω προς το παρόν να σας ευχαριστήσω για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε, τις διευκρινήσεις που δώσατε στον κόσμο. Καλή σας ημέρα. Κυρία Δουλειράκη, παρακαλώ. Σας ζήτησα, σας παρακαλώ, δύο λεπτά να πω δύο κουβέντες για την πολεοδομία, το έργο της πολεοδομίας και επιγραμματικά το έργο το οποίο έχουμε επιτελήσει. Παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ επιγραμματικά δεν θα σας κουράσω. Θα πω ότι σαν πολεοδομία, με τα εργαλεία τα οποία διαθέταμε, με την υποστελέχωση την οποία ξέρετε και έχετε αναφερθεί σε εκπομπές σας, με το οικονομικό budget το οποίο είχαμε, έγινε σπουδαίο και τεράστιο έργο, το οποίο πιθανόν δεν έχει συνοποιηθεί σωστά.
και είναι ευθύνη δική μας ή όχι ευθύνη δική σας. Θα πω επιγραμματικά ότι ξεκαθαρίσαμε τα περιουσιακά στοιχεία του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και αυτό σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης μπορεί να πει σε προγράμματα και να λάβει μέσω ΕΣΠΑ, μέσω άλλων προγραμμάτων, επιδοτήσεις για την ανέγερση της φοιτητικής θέσης. Προχωρήσαμε στη διαδικασία για την έκδοση άδεια στο πνευματικό σχολείο. Λύσαμε θέματα με την Εκκλησία που χρονίζανε και έτσι δώσαμε τη δυνατότητα και η Εκκλησία να μπορεί να μπει σε προγράμματα και ο Δήμος να αρχίσει να εισπράττει και έχει ήδη ξεκινήσει να εισπράττει από την Εκκλησία. Προχωρήσαμε τις διαδικασίες για τα καμίνια τα οποία είναι εξέταση ενστάσεως β' ένα φάση, τον Άγιο Γιάννη Κοσκόνο, τη Θεία Αγία Ειρήνη Κορακοβούνη Μαραθίτης. Είμαστε σε αναμονή του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών για ένα βασικό, για τη μείωση αποστάσεων από το ΒΟΑΚ και από τους κόμβους, προκειμένου να ακολουθήσουν οι επόμενες αναρτήσεις. Άγιο Γιάννη Μεσαμπηγές, Φωτέτσα, Αναθεώρηση. Αλλά δεν θέλω να αφαιρθώ σε όλες τις μελέτες. Πάμε λοιπόν στη μελέτη κατασκευής του αντιπλημμυρικού φράγματος Ξεροποτάμου πλησίων της περιοχής των Δαφνών. Θυμάστε ότι ήταν ένα χρονίζον θέμα το οποίο κατ' επανάληψη με επίσημες αλληλογραφίες δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη με τον ανάδοχο που ήταν από την περιφέρεια Κρήτης, το κομμάτι που ασχολείται με το βόρειο δικό άξονα και τα υπόλοιπα. Αυτά λοιπόν έχει συνταχθεί ο πίνακας αποζημιώσεων, έχει ζητηθεί χρηματοδότηση, αλλά και χρηματοδότηση να μην έρθει. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε δημοτική αρχή μέσω δανείου θα προχωρήσει στο πρώτο βήμα ενός σημαντικού, που είναι και απαραίτητο για να γίνει το υπόλοιπο, ενός σημαντικού έργου που θα βοηθήσει την πολεοδόμηση των δυτικών προαστίων και του Γαζίου. Θα αναφερθώ μόνο επιγραμματικά, γιατί καταλαβαίνω... Και όσο πιο σύντομα γίνεται, έπρεπε ήδη να έχω ολοκληρώσει. Ναι. Επιγραμματικά για το έργο το οποίο επιτέλεσε αυτή η δημοτική αρχή. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση ανάπλασης του Ταυρού. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση διαμόρφωση του ισόπεδου δημότητα στα ενετικά τείχη και ξεκίνησαν οι εργασίες για τη δεύτερη φάση, που είναι και πολύ πιο δαπανηρή. Συνεχίζεται η ανακαίνιση αναβάσεως για τη δημιουργία παιδικών χαρών σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου. Έχουν επιστοποιηθεί 50, στις υπόλοιπες υπάρχουν μέτρα ασφαλείας για να μην μέχρι να επιστοποιηθούν να είναι ασφαλή για τα παιδιά. Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Ερυθρέας. Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση στο Λάκκο, ολοκληρώθηκε η ανάπλαση των οδών κομινών, προχωρούν οι εργασίες ανάπλαση στα θαλασσινά, προχωρούν οι εργασίες αναπλάσεων και διαμορφώσεων κοινόχρηστων των χώρων. Δεν θα συνεχίσω με τα τεχνικά, παρόλο που θα μπορούσαμε να μιλούμε. Εκεί να το ολοκληρώσουμε και να το αφήσουμε. Μισό λεπτό, κύριε Καραντινέ. Εκεί να το ολοκληρώσουμε και να το αφήσουμε. Ο χρόνος μου έχει ολοκληρώσει. Θα τα ξαναπούμε. Δύο λεπτά σα ζήτησα. Ωραία, δεν έχω τα δύο λεπτά τώρα πια. Έχω πάρει το ένα. Τρία ακόμη, αν θα με αφήσετε, ολοκληρώνω. Δεν μπορώ να το κάνω. Είμαστε στο ένα λεπτό πριν από τις 10. Έπρεπε ήδη να έχω αποχωρήσει. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Καραντινέ, και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ένα τελευταίο μόνο θα σας πω τότε για να κλείσω. Ότι ο αγώνας του ανθρώπου ενάντια στην εξουσία είναι ο αγώνας της μνήμης ενάντια στη γύφη. Φταίμε εμείς που δεν επικοινωνήσαμε σωστά το έργο της Δημοτικής Αρχής. Δεν φταίτε εσείς αναδεικνύετε τις παραλήψεις. Πολύ καλά κάνετε. Είναι δική μας ευθύνη που δεν επικοινωνήσαμε σωστά το έργο αυτής της δημοτικής αρχής. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Καλημέρα σας, κύριε Καραντινέ. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλημέρα σας.